Τώρα, πέρσι πληρωτιστώνατε για το νότιο τομέα 35 εκατομμύρια, των οποίων τα 18 εκατομμύρια τα δώσατε για το παλαιρικό όρμο. Και τώρα, φέτος, για το 22, δεν μπορούμε να πούμε, σαν περιφερειακή αρχή είστε συνεπέστατοι στην ίδια ακριβώς ρότα της αντιλιακής πολιτικής σας. Δίνετε πίστοση 17 εκατομμύρια, δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα, εκ των οποίων όμως δίνεται μεγαλύτερο ποσοστό από πέρσι, της τάξης των 12 εκατομμύριων, πάλι για το παλαιρικό όρμο. Με συνέπεια λοιπόν και εμείς σας λέμε ότι στον νότιο τομέα επιβεβαιωνόμαστε για αυτό που κάθε φορά έχουμε τοποθετηθεί, ότι ουσιαστικά συνεχίζετε το στρατηγικό σας στόχο που ταυτίζεται πλήρως με αυτό και της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, κατ' εντολή των επιχειρηματικών ομίλων και του εφοπλιστικού κεφαλαίου φυσικά, να γίνει το παραλιακό μέτωπο ένας προορισμός υψηλού επίπεδου. Άλλωστε και εμείς οι κάτοικοι εκεί της περιοχής πήραμε μια μικρή γεύση μόλις προχθές από το Experience Park στο Ελληνικό που μόλις άνοιξε. Ήταν όντως πραγματικά μια εμπειρία, διαβάζοντας μόνο και μόνο τον κανονισμό λειτουργίας του, όπου ο φορέας διαχείρισης δεν αναλαμβάνει, συνάδελφοι, την ευθύνη για τίποτα, αλλά για οποιαδήποτε δράση ή εμπειρία στο εμπειρικό πάρκο πρέπει να πάρουμε άδεια από αυτόν τον φορέα. Η πανδημία ανέδειξε λοιπόν με το χειρότερο τρόπο και στο νότιο τομέα τις οξυμένες ανάγκες, όσο στην υγεία, στην ανάγκη ελεύθερων χώρων, διάθληση, αλλά και στην εκπαίδευση. Εξακολουθείτε να μην διεκδικείτε κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, και αυτό φαίνεται και στο νότιο τομέα, αφού οι ανάγκες για τους 8 Δήμους της περιοχής είναι τεράστιες και είναι προκλητικό πλέον να προχωράτε τη Ριβιέρα. Σας το είπαμε και πριν ένα μήνα, Βενετία έγινε με τα τραγελαφικά σκηνικά που ζήσαμε με το πλημμυρισμένο λεωφορείο, την ίδια στιγμή που και στους 8 Δήμους κρυπούν σε κόκκινο κοντέινερ κουτιά τη προσχολική αγωγή, ειδικά Καλλιθέα Νέα Σμύρνη, το μεγάλο θέμα τη σχολική στέγης και στου 8 Δήμου, μια αίθουσα ουσιαστικά πολλαπλών χρήσεων στο σχολείο του Ελληνικού που υπολογίζεται και το προπολογίζεται από πέρσι ακόμα, για αυτήν μιλάμε και φέτο. Όταν δίπλα μα ξεπετρώνουν μολ, ετοιμάζεται και ουρανοξύστε. Και για να δούμε στου 8 Δήμου που πουθενά δεν υπάρχει μέρημνα για να ενισχυθεί πρωτοβάθμια υγεία, πουθενά. Σε κάθε Δήμο του Νότιου τομέα υπάρχει τεράστια ανάγκη για πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία και στον προπολογισμό δεν γίνεται κουβέντα, δεν προβλέπεται καμία δομή γι' αυτό. Ακόμα και οι λίγε αθλητικέ υποδομέ που υποτάσσονται ουσιαστικά στο όνομα τη Ριβιέρα σα, λε και οι υπόλοιποι Δήμοι και γειτονιέ του Νότιου τομέα δεν έχουν ανάγκη για χώρου άθληση. Είναι όμω χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα τη αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών, τόσο με το ρεύμα πικροδάφνη, όσο και με το κυφισό, που είναι σοβαρό και το έχουμε ξανακουβεντιάσει, το πιστώνεται 817.000 ευρώ για την πλημμυρικά συνολικά, όταν την ίδια στιγμή δίνεται 12 εκατομμύρια για να πέσει συνολικά στον ίδιο τομέα, μαζί με το παραλιακό. Εμείς έχουμε ξανατοποθετηθεί το παραλιακό μέτωπο. Το ΕΧ θέλουμε με άλλη χρήση γης. Το θέλουμε με ελεύθερους χώρους για αναψυχή, δωρεάν ανοιχτές παραλίες και δυνατότητα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ποιοτική λαϊκή κατοικία που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο νότιος τομέας. Δομές εκπαίδευσης και υγείας. Και όλα αυτά αποκλειστικά με την ευθύνη του κράτους, χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών που το ζήσαμε στο Experience Park και με δωρεάν ελεύθερη πρόσβαση, όχι το τείχος που αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά οι κάτοικοι της περιοχής. Κουβέντα φυσικά δεν γίνεται για μια σειρά έργα που θα ήταν πραγματικά ανάσα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής, με χώρους πρασίνου, αθλητισμού που έχουν ανάγκη και διεκδικούν οι κάτοικοι σε κάθε δήμο του νότιου τομέα, όπως είναι ο ασύρματος στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου, το ακίνητο του ΕΟΜΕΚ στο Μοσχάτο Ταύρο, χώρους ουσιαστικά που θα καλύψουν τις ανάγκες της νεολαίας, των κατοίκων της περιοχής σε ψυχολογία, αθλητισμό, πολιτισμό. Αν θέλετε λοιπόν να καλύψετε τις λαϊκές ανάγκες ουσιαστικά όλου του λεκανοπεδίου και της περιφέρειας, διεκδικήστε από τον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδότηση. Αλλά δεν θέλετε κάτι τέτοιο και σήμερα αποδεικνύεται για άλλη μια φορά αυτό. Ότι όλα εξυπηρετούν τη λογική σας, κόστος-όφελος, για την εξυπηρέτηση και για την αύξηση ουσιαστικά των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου των ιδιωτικών επιχειρήσεων και όχι για τις δικές μας ανάγκες.